Κύριε Αρβανιτίδη, άψογο στο χρόνο. Λοιπόν, πάμε στον ειδικό αγορητή της Χρυσής Αυγής, τον συνάδελφο κύριο Γιώργο Γερμενή. Ελάτε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όχι, ανοιχτό είναι. Το προτινόμενο νομοθέτημα και η οδηγία η οποία ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία υποτίθεται ότι στοχεύει στη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια και τη σύγκριση των τελών που χρεώνουν στους καταναλωτές οι τράπεζες για τη χρήση των λογαριασμών πληρωμών. Ασχολείται δηλαδή με διαδικαστικού τύπου ζητήματα, ενώ την ίδια στιγμή δίνει την ψευδέστηση στους πολίτες καταναλωτές ότι δήθεν τους παρέχει πληροφόρηση, γνώση και δυνατότητα να συγκρίνουν τέλη και επιβαρύνσεις που θα τους επιβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, έτσι ώστε να πιστεύουν ότι έχουν δήθεν την επιλογή για το ποια τράπεζα να διαλέξουν, που και η οποία τράπεζα με τη σειρά της θα τους χρεώσει για άλλη μια φορά. Στην πραγματικότητα, απλά καταχυρώνεται η ασυδοσία και το ανεξέλεκτο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και του Οικονομικού Διευθυντηρίου των Βρυξελών σε βάρος των πολιτών των Ευρωπαϊκών κρατών. Υποτίθεται ότι με το συγκεκριμένο νομοθέτημα λαμβάνονται μέτρα για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα τέλη που επιβάλλονται στους λογαριασμούς πληρωμών από τα πιστωτικά ιδρύματα. Καμιά αναφορά όμως δεν γίνεται στην σκοπιμότητα και στον καταχρηστικό χαρακτήρα και κυρίως στο ποσό που θα χρεώνουν τους καταναλωτές. Παράλληλα, δεν αναφέρεται πουθενά η πρόθεση να μειωθούν τα συγκεκριμένα τέλη και επιβαρύνσεις ώστε να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση των πολιτών οι οποίοι έχουν υπερχρεωθεί από τους ιδίους παρόχους αυτών των υπηρεσιών. Η ουσιαστική ελάφρυνση είναι ανέφικτη εφόσον η μοναδική επιλογή που δίνεται στον Ευρωπαίο πολίτη καταναλωτή είναι απλά να επιλέξει μόνος του ποια τράπεζα θα τον εκμεταλλεύεται και θα συνεχίζει να πλουτίζει εις βάρος του. Καμία δυνατότητα επιλογής δεν έχει ο οποιοσδήποτε τολμήσει να αναπτύξει παραγωγική οικονομική δραστηριότητα σε μια Ευρώπη υποταγμένη στους γραφειοκράτες και στους τοκογλύφους των Βρυξελών. Από τη σκύλια στη χάριδη, λοιπόν, για τους λαούς της Ευρώπης, με μόνο σκοπό τη διασφάλιση του κέρδους των τραπεζών και ενός πανευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο δρά σε βάρος των εθνικών οικονομιών. Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του κάθε κράτους μέλους μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην εμφάνιση παράνομων και ανεξέλεκτων οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη θα καταστεί ευάλωτη στην οικονομική διείσδυση του κάθε επιτίδιου, καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε ασφαλιστική δικλίδα και οποιοδήποτε ελεκτικός μηχανισμός που θα μπορούσε να τον αποτρέψει. Επιπρόσθετα, το νομοθέτημα αυτό αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για την ενίσχυση του κομματικού σας στρατού, θεσπίζοντας νέες θέσεις με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για ρουσφέτια, ακόμη και τροπολογίες, προκειμένου να περάσουν όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Οι διατάξεις στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου θα μπορούσαν ίσως να λειτουργήσουν προς όφελος των καταναλωτών και να συμβάλλουν θετικά προς την κατεύθυνση των οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εάν εφαρμόζονταν σε μια οικονομία και σε μια αγορά η οποία θα διέπονταν από συγκεκριμένους κανόνες και θα προσέφερε τη δυνατότητα στους πολίτες να συναλλάσσονται και να δραστηριοποιούνται οικονομικά και επαγγελματικά μέσα σε ένα καθεστώς ασφάλειας και σταθερότητας.
Όμως, στην περίπτωση της χώρας μας, κάθε είδος οικονομική δραστηριότητα έχει τελειώσει λόγω των μνημονιακών πολιτικών. Η υπεχρέωση και τα κόκκινα δάνεια έχουν προκαλέσει οικονομική ασφυξία στην αγορά και έχουν ακυρώσει κάθε προσπάθεια οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Επιπλέον, τα περίφημα capital controls δεν αφήνουν περιθώριο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και έχουν ως συνέπεια να θεωρούνται οι Έλληνες πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υποκρισία λοιπόν να νομοθετούμε σήμερα για θέματα διαδικαστικά τη στιγμή που φλέγοντα ζητήματα απασχολούν τόσο τους απλούς καταναλωτές όσους και όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας και στους επαγγελματικούς, εμπορικούς και παραγωγικούς κλάδους της εθνικής μας οικονομίας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτά τα διαδικαστικά θέματα στην ουσία θα διασφαλίσουν τα συμφέροντα των τραπεζών και όχι των πολιτών. Συγκεκριμένα, το άρθρο 18 χρησιμοποιεί τον όρο «εύλογο» για τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στους καταναλωτές, δίχως όμως να εξειδικεύει ποια είναι ακριβώς τα όρια αυτών των εύλογων επιβαρύνσεων, ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές, οι οποίοι καταναλωτές για πολλές δεκαετίες έχουν πληρώσει δίχως να υπάρχει ανάγκη ανυπολόγιστα ποσά στα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία πιστωτικά ιδρύματα τα επέβαλαν μονομερώς με καταχρηστικές επαχθείς και παράνομες χρεώσεις. Κύριε Γερμενή, την ανοχή σας για 15 δεύτερα. Μάλιστα. Γίνεται γνωστό στο σώμα από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου 37 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο Μεσαριά Σαντορίνης. Καλώς ορίσατε στη Βουλή. Ευχαριστώ. Συνεχίστε. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η ρύθμιση που μιλάμε σήμερα, η οποία αναφέρεται στο δελτίο πληροφόρησης που χορηγείται από τις τράπεζες στους καταναλωτές, να χρησιμοποιείται ως άλοθη για να καλύψει τις ευθύνες ενός πολιτικού και χρηματοπιστωτικού κατεστημένου, το οποίο για πολλά χρόνια έχει οδηγήσει τους καταναλωτές στην υπερχρέωση και στην οικονομική καταστροφή. Δεν είναι δυνατόν οι εκπρόσωποι ενός συστήματος το οποίο όχι μόνο ανέχτηκε αλλά και προώθησε την απάτη των δανείων σε ελβετικά φράγκα καταστρέφοντας δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες να εμφανίζονται τώρα ως αυτόκλητοι προστάτες των καταναλωτών ασχολούμενοι με λιγότερη σημασία θέματα. Η Χρυσή Αυγή δεν δέχεται να συμμετάσχει σε μια τέτοιου είδους κοροϊδίας εκ μέρους της κυβέρνησης και κατά των καταναλωτών και δανειοληπτών και λογικό είναι να καταψηφίσουμε το εν λόγω νομοσχέδιο. Όσον αφορά τα άρθρα, μιλήσαμε διεξοδικά κατά τη διάρκεια της Επιτροπής και σήμερα θα αναφερθώ συγκεκριμένα σε δύο άρθρα, στο άρθρο 27 και στο άρθρο 29, που είναι και αυτά που μας κάνουν τη μεγαλύτερη εντύπωση. Συγκεκριμένα στο άρθρο 27 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο που καταβάλλεται η μισθοδοσία σε περιπτώσεις μετατασσόμενων ή αποσπωμένων υπαλλήλων από θέσεις της Γενικής Κυβέρνησης σε θέσεις μη καλυπτόμενες από τον τακτικό προϋπολογισμό μέσω μεταφοράς κονδυλίων σε διαφορετικούς κωδικούς ή ειδικής επιχορήγησης φορείς προς οποίους λαμβάνουν χώρα οι μετατάξεις ή οι αποσπάσεις. Εδώ πρόκειται για διάταξη η οποία αφήνει ανοιχτό το έδαφος σε αδιαφανείς διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά στη μεταφορά κονδυλίων και στις αναφερόμενες επιχορηγήσεις
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς εποπτείας από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Ταυτόχρονα προκαλεί επιβάρυνση στον προϋπολογισμό και ενισχύει τη γραφειοκρατία. Φυσικά και είμαστε κατά. Για το άρθρο 29 που μόλις προανέφερα, εδώ εξαιρούνται από το ανώτατο όριο για τις πάσης φύσεως αποδοχές που λαμβάνουν ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Εδώ πρόκειται για μια ρύθμιση προκλητική, ενδεικτική του θράσους με την οποία η κυβέρνηση στέκεται απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία. Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες εξοντώνονται οικονομικά, στερούμενοι ακόμα και τα στοιχειώδη, οι κυβερνητικοί φωστήρες νομοθετούν επί της ουσίας την κατακόρυφη αύξηση των απολαβών κάποιων εκ των πλέον υψηλόμισθων κυβερνητικών στελεχών. Εμείς, σαν Χρυσή Αυγή, είναι να πούμε να πάρετε αυτά τα στελέχη που παίρνουν αυτούς τους παχυλούς μισθούς και να τους πάτε μία βόλτα από το Εγάλεο, από το Περιστέρι, από το Πέραμα, από τις λαϊκές γειτονιές, να δούνε και να δείτε όλοι μαζί πού ζει η ελληνική κοινωνία και μετά να αποφασίζετε για τους παχυλούς μισθούς που θα γίνετε σε αυτούς τους κυρίους. Εγώ το μόνο που έχω να πω από αυτό εδώ το βήμα είναι έσχος. Σας ευχαριστώ.